Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε εδώ σε ακόμα ένα Talk Too Much, σε ακόμα ένα Talk Too Much που είμαστε εδώ μαζί παρέα. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Μεγάλη Τετάρτη. Πλησιάζει το Πάσχα, τώρα από αύριο ξεκινάμε και ρίχνουμε κάπως όλοι ρυθμούς, διότι Πέμπτη, Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο και μετά Κυριακή του Πάσχα που χαμός. Και Δευτέρα, χαμός, παιδιά, το ρεπό πάει σύννεφο. Ελπίζω να έχετε φύγει περισσότεροι από εσάς. Ελπίζω να μας παρακολουθείτε από κάποιο καράβι ενδεχομένως, όπου ταξιδεύετε αυτή τη στιγμή για να πάτε στον προορισμό σας. Αλήθεια το ελπίζω. Ή από κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου ετοιμάζεστε να πάτε να φάτε το μεσημεριανό σας. Εντάξει, οπότε έτσι σε χαλαρωεί τα φάση και κατάσταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει αυτή η ώρα που εμείς θα λύσουμε τέλος πάντων ο Θεός και η ψυχή του κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, η κολλητή μου έκανε κάτι με αυτό που ήθελα σαν τρελή, αλλά δεν το ήξερε. Τι κάνω, να της το πω τώρα της πώς τα έκανες. Καταρχάς, γιατί δεν της το είπες. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Άμα της το έλεγες, μπορεί να ήταν διαφορετικά. Τώρα θα μου πεις βέβαια και οι δύο θέλετε τον ίδιο άνθρωπο. Άρα αυτό δεν θα πάει πάρα πολύ καλά, διότι από ό,τι καταλαβαίνω έχετε το ίδιο γούστο. Από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί αυτό να και στο μέλλον να υπάρχει θεματάκι. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι ότι ξέρεις τι γίνεται. Θα σε τρώει κάπως μέσα σου αυτό. Από την άλλη, άμα της το πεις, θα σκέφτεται, γιατί αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, σκέφτεται ότι η κολλητή μου γουστάρει το αγόρι μου. Οπότε εκεί θα είναι λίγο δύσκολη φάση. Οπότε να σου πω την αλήθεια μου. Κράτησε το για σένα. Και αν χωρίσει, αν δεν τραβήξει αυτό ή αν οτιδήποτε, τότε μπορείς να της το πεις. Αλλά η γνώμη μου είναι να το κρατήσεις για σένα και να μην της πεις κάτι, γιατί θα την φέρει σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Και θα σκέφτεται αν θα σε καλέσει, θα τη φέρει σε δύσκολη θέση. Και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει μια ταραχή στη σχέση σας. Αισθάνομαι. Οπότε κράτησε το για σένα. Μέχρι να. Αυτό. Εντάξει, το πά. Νομίζω ότι είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Τώρα, το κλείνω αυτό το κομμάτι εδώ. Το κλείνω αυτό το κομμάτι εδώ και πάμε να φύγουμε και να συνεχίσουμε. Δεν ξεχνάτε ότι έρχονται τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Στις 19 Ιουνίου θα λάβουν τη χώρα τους. Θα λάβουν χώρα. Στο γήπεδο Taekwondo. Οριακά θα αρχίσω να μιλάω σε λίγο, λες και μιλάω στο δελτίο ειδήσεων. Έτσι το έχετε καταλάβει αυτό. Στο γήπεδο Taekwondo, 19 Ιουνίου, δεν συζητάμε για όλα αυτά τα acts τα οποία θα συμβούν επάνω στη σκηνή για εκπλήξεις. Αλλά όλο το πάρτι ξεκινάει κάπου από τις 18 του μηνός, καθώς εκεί σε αυτό το πάρτι, το υπέροχο πάρτι που θα έχει διαμορφωθεί απ' έξω στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, θα ζήσουμε έτσι μοναδικές εμπειρίες, θα ζήσετε κι εσείς μαζί μας για την ακρίβεια. Παρόλα αυτά, να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι να φτάσουμε στην ημέρα των βραβείων, πάρα πολλά activations θα γίνουν, πάρα πολλά τα οποία εσείς πρέπει να τα παρακολουθείτε μέσα από τα social media μας, μέσα από το ραδιόφωνο, καθώς και μέσα από το MAD-TV, διότι ενδεχομένως μπορούν να γίνουν πράγματα, δηλαδή μπορεί να βρεθείτε κι εσείς πάνω στη σκηνή των βραβείων. Ο τρόπος θα τον μάθετε αρκεί να μας παρακολουθείτε. Γιατί δεν είναι μόνο οι εκπομπές εδώ, αλλά είναι και μέσα από τα social, αλλά και με το MAD Radio 106,2. Κατά τα άλλα, φεύγω εγώ, πάω σε ένα σύντομο break για να υποδεχτώ σε πολύ πολύ λίγο να μεγαλώσει έτσι η παρέα μου, γιατί μια παράσταση θα έρθει εδώ και εγώ θα είμαι στην καρέκλα μου για να κάνουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Οπότε πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είναι αυτή η ώρα που έχω πάρει εδώ τη θέση μου. Και έχω πάρει τη θέση μου γιατί ο καναπές έχει γεμίσει κανονικά, πώς δεν έχει πέσει. Θα καταλάβετε γιατί σας το λέω σε πολύ πολύ λίγο. Στην παρέα μας ωστόσο έχουμε. Θα ξεκινήσω από τη γυναίκα της παρέας, την Δάφνη Νικητάκη, τον Απόστολο Καμιτσάκη και... Λάθος το είπα? Όχι, χαίρετε. Εντάξει. Και τον Χρήστο, και τον Χρήστο Καραβέβα. Σωστά? Σωστή. Τέλεια. Τα παιδιά λοιπόν εδώ είναι από την παράσταση Μονόκερος. Ηθοποιοί που έχουν έρθει εδώ στην παρέα για να μιλήσουμε για την παράσταση. Η παράσταση ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Η πρεμιέρα, από ό,τι μου είπατε πριν, έχετε 10 του Μάη. Σωστά? Ναι, ναι.
Μετά το Πάσχα δηλαδή. Ναι, μετά το Πάσχα. Και... και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε και να τα πούμε όλα. Έλεγα για τον καναπέ πριν, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχει πέφτη. Δηλαδή έχει έρθει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι και 50 κιλά και έχει κάτσει και απλά έχει ανοίξει και έχει πέσει ο καναπές. Έκανα τσέκ εγώ. Έκανε, σας το είπα, ναι, πριν. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην παρέα μου, ωστόσο. Είμαστε και στην διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Θα ξεκουραστείτε το Πάσχα. Ναι. Να το ξεκινήσω έτσι τουλάχιστον. Mm-hmm. Ναι, ναι, σίγουρα. Είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα? Όχι. Ωραία. Η απάντηση αυτή είναι: δεν θα ξεκουραστούμε το Πάσχα, γιατί θα κάνουμε μάλλον πρόβες. Είπαμε να ξεκουραστούμε τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Για να πάμε να φορτσάρουμε την επόμενη που. Την εβδομάδα του Πάσχα για να κάνετε τις πρόβες. Τις υπόλοιπες, φαντάζομαι. Ναι. Τις τελευταίες, αυτές που θα μείνουν. Και μετά θα είμαστε έτοιμοι. Και μετά τις πρόβες θα είστε έτοιμοι, φαντάζομαι. Πόσο καιρό δουλεύετε την παράσταση, πότε ξεκινήσατε την ανάγνωση και όλη τη διαδικασία? Η ιστορία αυτή ξεκίνησε πέρσι το χειμώνα, okay. Γύρω στο Φεβρουάριο. Και η αφορμή ήταν, έγραψε ο Χρήστος, τότε παίζαμε και οι τρεις μαζί σε μια παιδική παράσταση στην Ειρήνη, στο Θέατρο Μπέλος. Και ο Χρήστος μας είπε ότι έγραψε μια ιστορία την οποία διαβάσαμε, μας άρεσε πάρα πολύ και τους τρεις. Και μέσα σε δύο μήνες γράψαμε το έργο και το αναπτύξαμε οι τρεις μας. Το κάνατε τρεις σας, Ναι, ναι, ναι. Και μετά κάναμε αίτηση στο FOF, το φεστιβάλ του Επικολωνό. Mm-hmm. Μας δεχτήκανε, παίξαμε εκεί και φέτος έτσι είμαστε στον Biz. Και είναι η παράσταση που ανεβαίνει όταν κάνεις. Και κάποιος άλλος μας το έχει πει αυτό, που έχουν έρθει και άλλα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάει φέτος. Ναι. Τι... Μισό, να το πάρω την αρχή τότε. Καταρχάς, μονόκερος με ωμέγα. Ναι. Mm. Ωραία, είναι το πρώτο που παρατήρησα. Κάπως έκανα έτσι και λέω με ωμέγα. Γιατί μονόκερος με ωμέγα και τι πραγματεύεται η παράσταση, η ιστορία αυτή που σκέφτηκες? Η ιστορία πραγματεύεται... Έχει να κάνει με την τοξική αρενοπότητα. Mm-hmm. Μέσα από τα μάτια ενός μικρού αγοριού. Α, οκ. Okay. Τώρα από εκεί και πέρα είναι λίγο συνειρμικά τα πράγματα, είναι σε ένα στυλ παραμυθιού, αλλά υπάρχει μέσα... Είναι κωμωδία. Mm-hmm. Έχει άβολο χιούμορ, έχει σπλάτερ, αλλά παιχνιδιάρικα. Κατάλαβα. Έχει παιχνιδιάρικο σπλάτερ. Βλέπουμε και το τρέιλερ εδώ μεταξύ παράλληλα. Ναι. Mm. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι είναι κωμωδία. Στο τρέιλερ. Είστε οι τρεις σας μόνο στην παράσταση, παιδιά, είναι και άλλοι. Ναι. Μόνο τρεις μας είμαστε. Οι τρεις σας είστε. Οι υπόλοιποι είναι φίλοι που μας βοήθησαν στο τρέιλερ. Σας βοήθησαν στο τρέιλερ. Mm. Να ρωτήσω κάτι, σε ποιο θέατρο ανεβαίνει? Θέατρο Επικολωνό. Στο Θέατρο Επικολωνό. Ψήθηκες τώρα με το τρέιλερ, έτσι? Ναι, όντως έχω ψηθεί λίγο με το τρέιλερ. Μου κάνει κάπως λίγο... Μάλιστα. Προσπαθούμε ουσιαστικά στο τρέιλερ να... Να μας δώσετε να καταλάβετε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι. Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, προσπαθούμε να αναπαράξουμε όλο το μοτίβο της... Της παράστασης. Του άντρα, τέλος πάντων. Mm. Με όσο πιο... όσο πιο χιουμοριστικά μπορούμε. Εξαιρετικά επίκαιρο, θα έλεγα, ωστόσο. Mm. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, απλώς θέλουμε να το δούμε λίγο πιο... Χιουμοριστικά. Πολύ χιουμοριστικά, ναι. Να μην τα πάρουμε λίγο στα πράγματα στα σοβαρά, γιατί δεν βγάζει και κανένα νόημα πια. Δεν βγάζει και κανένα νόημα, όντως. Μονόκερος με ωμέγα. Για να μην μας πάρει κανένας το όνομα. Α, όντως. Όχι. Νομίζω ότι πάλι, τώρα δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην στέκει, αλλά θα το πω. Η ζωή μου όλη. Ναι, ωραία. Αν ήμασταν μεταξύ μας, θα ήταν πιο εύκολο. Τώρα μας γράφει και η καμέρα, οπότε είναι περίεργο. Νομίζω πως είναι. Παλιότερα γραφόταν με ωμέγα. Είναι, νομίζω, γιατί το ψάχναμε, στα αρχαία γραφόταν με ωμέγα. Δάφνη, βοήθησε μέσα. Θες, μίλα. Μίλα, σε παρακαλώ. Κι εγώ αυτό θυμάμαι. Ωραία, εντάξει. Κι εγώ αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο είναι. Αλλά στέκει. Okay. Δεν είναι στέκει. Okay. Το ακούω, απλά επειδή εμείς το έχουμε συνηθίσει. Πολλές λέξεις έχουμε συνηθίσει διαφορετικά και ενδεχομένως την αρχαιότητα να γραφόταν διαφορετικά, οπότε... Και κάπως φαίνεται και ωραίο, ρε παιδί μου, τώρα. Ναι, όντως. Περισσότερο στο μάτι, νομίζω, μας άρεσε και σαν ότι είχε πιο βαρύτητα με το μέλλον. Ναι, είναι βαρύς μονόκερος. Είναι βαρύς μονόκερος. Ναι. Με χιούμορ πάντα. Πάντα. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς παίζατε μαζί στην παιδική παράσταση και γνωριστήκατε ουσιαστικά ή και από πιο πριν γνωριζόσασταν? Εγώ και ο Απόστολος γνωριζόμαστε από τη σχολή. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε δηλαδή στη δήλωση που σπουδάζαμε.
Και με τον Χρήστο γνωριστήκαμε πέρσι, ναι. Μέσα από την παράσταση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά φτιάξατε σαν μια ομάδα, ναι, που ναι, έχετε ξεκινήσει και το. Και δουλεύετε. Και σκηνοθεσία κλπ. Εσείς τα κάνετε όλα. Ή υπάρχουν και άνθρωποι. Σκηνοθεσία ανέλαβε ο Απόστολος. Μάλιστα. Οκ. Okay. Σκηνοθεσία ο Απόστολος, κοστούμια κλπ. Έχουμε ενδυματολόγο τη Δέσποινα Μοσχόφη, mm-hmm, και γραφιστικά την Κωνσταντίνα Σγιάκα. Οι υπόλοιποι συνεργάτες είναι αυτοί. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε όλα εμείς. Όλα τα υπόλοιπα τα έχετε κάνει εσείς. Και οι άνθρωποι που μας βοηθήσαν στο τρέιλερ, όλα τα υπόλοιπα εμείς. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να τα κάνεις όλα? Πολύ. Πολύ. Πολύ, ε. Έχουμε κουραστεί. Άρα πολύ δύσκολο. Είναι η πρώτη σας επόπειρα να τα κάνετε ουσιαστικά όλα και να γράψετε το έργο και να μπείτε στη δικασία να το σκηνοθετήσετε? Μπορεί κάποιος να το έχει ξανακάνει στο παρελθόν ενδεχομένως? Όχι, εγώ πρώτη φορά σκηνοθετώ. Έχει τύχει να είμαι μέλος συγγραφικής ομάδας για άλλο project. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά για θεατρικό έργο πρώτη φορά ασχοληθήκαμε και γράψαμε. Ουσιαστικά δηλαδή αναπτύξαμε την ιστορία του Χρήστου. Δηλαδή ο Χρήστος είχε γράψει τη μικρή ιστορία τέλος πάντων. Και πάνω σε αυτή βασιστήκαμε για να αναπτύξουμε και να φτιάξουμε όλο το έργο του Μονόκερου. Έχει τη μαγεία του κι αυτό. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ μαγεία. Έπρεπε να είσαι μαζί μας όταν γράφουμε. Η περίοδος που γράφουμε ήταν. Δεν καταλαβαίνεις για πόσο μαγικά πράγματα μιλάμε. Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Αυστηρά ακατάλληλη εγώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά οκ, το καταλαβαίνω ότι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως για μας. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο φαν γίνεται. Και να... Από την αρχή το είχατε σαν project ότι θα είναι χιουμοριστική παράσταση, δηλαδή από τη στιγμή που το σκεφτόσουνα ή όχι, μετά από τη συζήτηση? Εγώ τυχαία έγραψα κάτι αυθόρμητα και απλά ήμασταν σε μια περίοδο λίγο ψυχολογικά νεκρή εσωτερικά κάπως, mm-hmm, και τότε ήταν που γινόντουσαν και με τους καλλιτέχνες οι πορείες και όλα αυτά και μια μέρα όπως ήμασταν εκεί πέρα τους λέω... Σε μια πορεία. Σε μια πορεία θέλετε να έχω αυτό. Θέλετε να το δούμε, μήπως κάνουμε κάτι. Τώρα πού και τι και πώς θα ήταν, στην πορεία προέκυψε. Οκ. Okay. Αλλά ναι, μετά και... κάπως παλεύαμε να μην γελάμε. Κάπως πολύ γέλιο. Okay. Άρα φαντάζομαι ότι έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε και τη χημεία μεταξύ σας και κάπως, ναι, λίγο αλληλοσυμπληρώνεστε, ναι, ως προς το κομμάτι αυτό και γενικώς, που είναι πολύ σημαντικό. Να πάω λίγο τώρα και προσωπικά στον καθένα σας. Εννοώ ότι οι ηθοποιοί από πάντα, από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας, από τότε που τελειώσατε το σχολείο, θέλατε να κάνετε αυτό ή ξεκίνησε από αλλού και μετά κατέληξε τελικά να ασχολείστε με αυτό? Ξεκίνησε από σένα. Ωραία. Ναι, εγώ ναι. Όταν ήμουνα... Βασικά, εντάξει, από μικρός μου άρεσε το θέατρο, μου άρεσαν τα εικαστικά, ο μπαμπάς μου ζωγράφος, κάπως είχαμε μια επαφή από μικρός και ήμουνα στο καλλιτεχνικό σχολείο στο Γέρακα που κάναμε θέατρο, mm-hmm, εκεί. Και εκεί πέρα έζησα και την πρώτη μου εμπειρία σε κινηματογραφική ταινία στην προσευχή του Θανάση Νεοφώτης του, το οποίο με παρακίνησε θετικά να ασχοληθώ. Και μετά τη σχολή μπήκα στο θέατρο τέχνης και αυτό. Άρα ήξερες από την αρχή ότι θέλεις να κάνεις. Πήγες κατευθείαν, πήγες στοχευμένα, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εσύ? Εγώ κάπου εκείνο, στη Δευτέρα Λυκείου, μου τη βάρεσε ότι ήθελα να δοκιμάσω θέατρο και άρχισα να πηγαίνω σε εργαστήρια κτλ. Και μετά εγώ πέρασα και παιδαγωγικό δημοτικής, είμαι από Θεσσαλονίκη, πέρασα, mm-hmm, εκεί. Αλλά κάπως μέσα μου το θέατρο ήξερα ότι με ενδιαφέρε. Είχα πάει τότε εκεί σε ένα εργαστήρι στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης του Πέτρου Ζιβανού. Έμεινα εκεί 4 χρόνια και μετά αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά και κατέβηκα στην Αθήνα και πήγα στη Δήλο. Οπότε ναι, κάπως στην ουσία τα πράγματα τα είχα αποφασίσει ότι ήταν αυτό μου αρέσει, ναι. Οκ. Okay. Εγώ με το θέατρο είχα μια έτσι... Δεν θα πω καλή σχέση. Απλώς υπήρχε μια τάση τέλος πάντων, αλλά σπούδαζα πληροφορική. Πήγαινε, ερχόμουν για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ξεκίνησα να πηγαίνω σε ένα θεατρικό εργαστήρι στη Θεσσαλονίκη κι εγώ, στο θέατρο Παράθλαση. Και κάπως άρχισε να μου αρέσει πολύ. Να αρχίζω να καταλαβαίνω ότι τη σχολή μου δεν θα την τελειώσω ποτέ και ότι καλό θα ήταν να κάνω κάτι που μου αρέσει. Mm-hmm. Οπότε κατέβηκα και εγώ Αθήνα για να σπουδάσω θέατρο και να μείνω. Σας άγχωσε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, επειδή αντικειμενικά και είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους ηθοποιούς που έρχονται και γενικώς τους καλλιτέχνες που έρχονται εδώ, ότι είναι μια δουλειά
μάλλον ένα επάγγελμα, να το πω πιο σωστά, το οποίο ζούμε λίγο στην ανασφάλεια ως καλλιτέχνες, έτσι. Μία ξέρεις τι θα γίνει, την άλλη δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν το σκεφτήκατε σαν ανασταλτικό παράγοντα σε εισαγωγικά, ότι μήπως όμως πρέπει να κάνω και κάτι άλλο, ας πούμε, μήπως πρέπει να έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου, ή ούτε καν πάμε και όπου μας βγάλει. Εγώ εξ αρχής δεν θα έλεγα ότι σκεφτώ ότι είχα κάτι στο μυαλό μου και έλεγα θα είναι δύσκολα, μην. Mm-hmm. Στην πορεία, στην πορεία, ενώ κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέφτουν τα ζόρια, όλη αυτή η ανασφάλεια, τώρα έχεις δουλειά, μετά δεν θα έχεις. Είναι πολύ ζώρικο, mm-hmm, και πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος νομίζω με το ότι σίγουρα το θέλω, αλλά κάπως το θέλω. Οπότε, όσο αντέχουμε είναι η κατάσταση. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι άμα μπορείς και κάνεις και παράλληλα και άλλα πράγματα, δηλαδή και γράφεις και μπορείς και να μπεις σε μια διαδικασία να σκηνοθετήσεις, ίσως και αυτό βοηθάει κάπως λίγο περισσότερο. Αισθάνομαι. Ή όχι. Όχι. Εντάξει, όλα βοηθάνε. Το θέμα είναι και τι όρεξη έχεις, ναι, και πώς σε οδηγούν τα πράγματα. Γιατί εγώ αμυγός για την υποκριτική κατέβηκα. Mm-hmm. Αλλά κάπως έρχονται στον δρόμο σου όλα, δηλαδή με τον καιρό, γνωρίζεις κόσμο, βλέπεις και εσύ τι ανάγκες έχεις, προς τα που θες να κατευθυνθείς. Υπάρχει ένα χάος στο κομμάτι της δουλειάς, αν θα βρω δουλειά, αυτή η ανασφάλεια. Οντισιόν, μπαρ, σέρβις. Α, μπράβο. Μπράβο, όλοι τα έχουμε κάνει. Στα λόγια μου. Πολλές δουλειές. Οπότε εντάξει, άμα είσαι καβατζωμένος με κάνα μπαρ, λες, άντε. Αντέχω ακόμα. Το έχω λίγο. Με πάει. Να σας κάνω μια ερώτηση. Σας έχει τύχει, που φαντάζομαι θα σας έχει τύχει, δύσκολο κοινό. Δηλαδή, είτε να παίξετε σε μια κωμωδία, είτε να παίξετε, ας πούμε, σε, που να πεις ότι τώρα δεν γελάει, ας πούμε, ο κόσμος. Ή δεν αισθάνομαι ότι αυτό που δίνω δεν το παίρνουν από κάτω. Εκεί πώς το διαχειρίζεστε? Σας επηρεάζει αυτό ή ο καθένας κάνει τη δουλειά του και πάμε και θα τους πάρουμε μαζί μας σε κάποια στιγμή? Ανοίγεις την ταφόπλακα. Α, ωραία. Κατεβαίνεις με αργά βήματα, την κλείνεις πίσω σου. Όχι, αστείευομαι. Εντάξει, φαντάζομαι είναι λογικό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή. Ναι, έχει συμβεί. Σε όλους έχει συμβεί και θα συμβαίνει. Αλλά νομίζω πως η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Γιατί ναι, το κοινό μπορεί να είναι περίεργο και να μην είναι σε φάση, mm-hmm, να γελάσει τόσο πολύ όσο θέλεις εσύ. Μπορεί να είσαι και εσύ ο ίδιος όχι τόσο έτοιμος να διαχειριστείς ένα πιο δύσκολο κοινό ή εσύ δεν είσαι σε καλή μέρα. Mm-hmm. Είναι τα πράγματα λίγο... Κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο. Ποτέ μια παράσταση δεν είναι η ίδια, οπότε κάθε μέρα είναι κάτι καινούριο. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν μπορείς να το ρίξεις μόνο στο κοινό. Όχι, το κοινό, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι... Το κοινό φταίει. Ας πούμε τώρα πάτε να ανεβάσετε μια κωμωδία. Έχετε κάνει μια πρόβαση εισαγωγικά. Μια παράσταση ή δύο παραστάσεις είχατε ανεβάσει? Δύο. Στις δύο παραστάσεις αυτές. Και είναι και μια κωμωδία. Ναι. Οπότε είναι λίγο ρίσκι αυτό. Και είναι μια κωμωδία, περίεργη κωμωδία. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ορολογίες. Όχι, γελάει. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ορολογίες που λέμε συνήθως μεταξύ μας για το τι είδους κωμωδία είναι. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση, mm-hmm, να παίξουμε πρώτη φορά μπροστά σε κοινό, δεν ξέραμε αν θα γελάσει κανένας. Δηλαδή... Και πώς το είδατε όταν έγινε? Έτσι, αυτές τις δύο παραστάσεις, το feedback που πήρατε από τον κόσμο. Πολύ θετικό. Ναι. Πάρα πολύ θετικό. Θα μου πεις λογικό για να το ανεβάζουμε και φέτος. Ναι. Προφανώς και ήταν πολύ θετικό. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και εμείς πολύ περιέργεια, γιατί το γράψαμε όλο εμείς. Σωστό. Το κάναμε αυτά και λέγαμε, να δούμε τώρα πώς... Δηλαδή θα γελάει και ακόμη μόνο εμείς γελάμε, ναι, κάπως. Είχαμε μια αγωνία και χαρήκαμε πολύ που ήταν θετικό το feedback και το πιστέψαμε και εμείς παραπάνω. Σίγουρα. Ναι. Αυτό σας δίνει έναυσμα να πάτε και για την επόμενη, ας πούμε, να πείτε ότι εφόσον καταφέραμε και κάναμε, ξεκίνησε από μια ιδέα και από ένα κείμενο του Χρήστου, εφόσον καταφέραμε και το κάναμε οι τρεις μας, ενδεχομένως να πάμε και για το επόμενο. Μπορεί να το σκέφτεστε. Για την ώρα κοιτάμε αυτό. Ας μείνουμε στο μονόκερο. Ναι, ας μείνουμε στο μονόκερο, να δούμε πώς θα πάει, να τον ταξιδέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί είναι ουσιαστικά τώρα. Τώρα ξεκινάτε. Ξεκινάει το ταξίδι του. 10 Μαΐου στο θέατρο Επικολωνό. Ναι. Τι ώρα ξεκινάτε 10 Μαΐου, ξέρετε? 9. Mm-hmm. Απλώς θα παίζουμε διάφορες μέρες μέσα στο Μάιο, γιατί από πέρσι είναι 4 οι ομάδες που διακριθήκαν στο φεστιβάλ. Ναι. Οπότε αυτές οι 4 ομάδες μοιραζόμαστε τις μέρες του Μαΐου. Κατάλαβα. Και κάποιες μέρες θα έχει διπλές παραστάσεις. Δηλαδή, μία παράσταση θα παίζει νομίζω στις 7.30 και άλλη στις 9.30, κάτι τέτοιο, okay, αν δεν κάνω λάθος.
και θα είναι διάφορες μέρες. Δηλαδή, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στο more.com. Σωστά τα λέω. Ναι, ναι. Να ψωνίσουν το εισιτήριο. Να ψωνίσουν το εισιτήριο, να δουν τις ημέρες και τις ημερομηνίες επίσης. Ξέρετε για πόσο, για όλο το Μαΐο θα είναι αυτό? Ναι. Μέχρι 30 Μαΐου. Μέχρι 30 Μαΐου. Το φεστιβάλ δεν τελειώνει 30 Μαΐου, εμείς τελειώνουμε 30 Μαΐου. Το φεστιβάλ νομίζω τελειώνει αρχές Ιουνίου. 1 Ιουνίου. Ναι. 9 παραστάσεις τέλος πάντων θα είναι. Και σκέφτεστε καθόλου πώς το πηγαίνετε αυτό μετά και περιοδεύατε κιόλας με αυτό? Ναι. Ωραία θα ήταν. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει, τι ανταπόκριση θα υπάρχει στον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Στις αυτές τις δύο παραστάσεις που παίξαμε, εντάξει, ήταν και πολλοί φίλοι μας από κάτω. Οπότε τα πράγματα ήταν και λίγο φιλικά. Υπήρχε μια αγάπη παραπάνω. Υπήρχε ένα μεταξύ μας τέλος πάντων. Οπότε αν αυτό το πράγμα ανοίξει και έρθει κόσμος, να δούμε πώς λειτουργεί, να δούμε πώς είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό. Να τρεφτείτε και με αυτό επίσης. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όσο περισσότερο περνάει ο καιρός. Και δει σε μια παράσταση κιόλα, σου επιτρέπει να το ανοίξει και να το φτιάξει κι εσύ όπως θέλει και να το φέρετε στα μέτρα σα, που δικό σα είναι. Οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο, φαντάζομαι αυτό. Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα σύντομο break, να επιστρέψουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχουμε και ένα παιχνίδι να παίξουμε. Το οποίο παιχνίδι είναι το εξή. Εγώ θα σα λέω μια φράση, στον καθένα σα ξεχωριστά, και θέλω να μου τη συμπληρώνετε αυτή τη φράση. Επειδή βέβαια. Μετέπειτα θα έχετε χρόνο να σκεφτείτε εσείς οι υπόλοιποι. Θα το πηγαίνω εν αλλάξει. Δηλαδή, μία στον ένα, μία στον άλλο, μία στον άλλο. Θα καταλάβετε τι εννοώ στην πορεία, ελπίζω να. Ναι, μία συγκεκριμένη σκέψη στο μυαλό μου. Αλλά είναι Πάσχα και καταλαβαίνετε ότι θέλουμε σιγά-σιγά να πάμε όλοι να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο μετά το break με τα παιδιά από την παράσταση Μονόκερος για να παίξουμε και το παιχνίδι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με τους ηθοποιούς και όχι μόνο ηθοποιούς της παράστασης Μονόκερος με Ωμέγα, όπου κάνει την πρεμιέρα του στις 10 του Μάη στο θέατρο Επικολωνό, όπου στις 9 η ώρα και καθόλου τον Μάιο θα παίζεται σε διαφορετικές ημερομηνίες, οπότε μέσα από το more.com μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα. Και είναι εδώ η ομάδα των παιδιών. Η ομάδα, όπως έμαθα και όπως τα είπαμε ξανά τι ωραία πριν. Ομάδα. Ομάδα το όνομά σας, έτσι. Ναι. Φανταζόμαι ότι σας πήρε πολύ χρόνο μέχρι να καταλήξετε σε αυτό το όνομα. Ναι. Πάρα πολύ. Όντως μας πήρε. Φάγαμε ένα απόγευμα μέχρι βράδυ, ήταν. Ναι, αλλά το ομάδα επικρατούσε. Αλήθεια. Το ομάδα ήταν πάντα. Και υπόθηκαν πολλές ιδέες, αλλά νίκησε το ομάδα. Η επικρατέστερη μετά το ομάδα πια ήταν. Υπάρχει. Σγουρομάλιδες. Όντως. Στέκει πολύ το Σγουρομάλιδες, είστε όλοι. Φουντωτή. Φουντωτή ή φουντωτή επίσης. Θα είναι. Να το σκεφτείτε για την πορεία. Και μετά λέγαμε η Αετή. Η Αετή. Η Λύκη. Τα Λιοντάρια. Πάθαμε το εξής. Ψάχναμε να βρούμε ονόματα με όλη την καλή πρόθεση και οι τρεις. Αλλά ό,τι και να λέγαμε μας φαινόταν κάπως αστείο. Μας φαινόταν λίγο έτσι μεγαλεπίβολο. Ότι τώρα ρε παιδί μου, ναι, πολύ έτσι επικό. Και έτσι νίκησε η ομάδα. Κάποτε έπαιζα σε μια μπάντα που την λέγαμε σαν μπάντα. Και μετά είχε βγει σαν μπάντα. Λέγαμε ότι είμαστε σαν μπάντα. Γιατί δεν ήμασταν ποτέ ουσιαστικά μπάντα. Λοιπόν, έχει έρθει αυτή η ώρα. Για να σε κάτω στο πάτο. Πού είναι. Έχει έρθει αυτή η ώρα που θα σας λέω αυτή τη φράση που εσείς θέλω μετά να μου συμπληρώνετε με το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό. Μην το πάω τώρα αλλιώς και πάω σε άλλες ερωτήσεις, έτσι, γιατί μπορώ να κάνω και αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πιο κλασική. Θα ξεκινήσω με τον Χρήστο και αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα ήμουν. Εικαστικός. Δεν ξεφεύγεις από την τέχνη εσύ καθόλου. Όχι, εκεί. Όχι, τίποτα. Ούτε κάτι άσχημο. Τελείως. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ. Όταν ήμουν παιδί, ήθελα να γίνω παλαιοντολόγος. Παλαιοντολόγος. Σαν το Ρος Γκέλερ από τα Φιλαράκια. Τι λες. Δεινόσαυροι. Τι λες. Έβλεπες φιλαράκια. Όχι. Έβλεπα ντοκιμαντέρ με δεινόσαυρους. Οκ. Και έχουν ξέρει πάρα πολύ και στη μόδα είναι οι δεινόσαυροι. Ναι. Ναι. Ποτέ. Αλλά οκ, το ακούω. Δάφνη μου, εσύ άμα δεν ήσουν ηθοποιός, θα ήσουν. Δασκάλα θα ήμουν μάλλον. Α, αυτό το κοντινό. Ναι. Σπουδάζω και δημοτική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη που είμαι από εκεί. Δεν το έχω πάρει βέβαια το πτυχίο μου, πρέπει να με έχουν διαγράψει κιόλας. Αλλά αυτό θα ήμουνα μάλλον, πιστεύω. Κάτι με παιδάκια σίγουρα. Κάτι με παιδάκια, μου αρέσει το κουράγιο σου. Μου αρέσει το κουράγιο σου. Μπράβο, σ' αρέσουνε.
Οκ, εντάξει, το ακούω. Αν δεν ήσουν ηθοποιός, θα ήσουν... Θα ήμουν μπάρμαν. Άσε με να φανταστώ. Θα ήσουν μπάρμαν. Ναι, ναι, ναι. Και όχι από επιλογή. Από επιλογή. Όχι από επιλογή. Από ανάγκη. Πολύ σαν αυτό που λέω. Γιατί όμως. Είναι ωραία δουλειά. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εγώ όταν την είχα απολαύσει δηλαδή όλα αυτά. Και εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω στα 18 μου, ήταν τέλεια. Όταν έφτασα κάπου στα 30 κάτι, όχι, δεν ήταν τέλεια. Μετά κάπου ήταν ο μισανθρωπισμός μέσα μου λίγο άνθιζε. Και λέω πρέπει να φύγεις από αυτό το επάγγελμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα άντεχα να ήμουν σε ένα επάγγελμα που δεν θα περνάω καλά. Με τίποτα, με τίποτα. Δηλαδή θα με διώχνανε. Νομίζω ότι μέσα από αυτό μπορείς να την βρεις. Θα μπορούσε να έχεις ένα μπαρ. Ναι, ένα μπαρ, ναι. Μια χωσιά, μικρό, μια γωνίτσα, ναι. Να δουλεύω μόνος μου. Μια καντίνα, όπως είπαμε και πριν. Καντίνα. Μια καντίνα. Ωραίο, παιδιά. Καντίνα είναι... Την καντίνα μην την υποτιμάς. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, αν είχα μία σούπερ δύναμη, αυτή θα ήταν. Να διακτηνίζομαι. Να διακτηνίζεσαι. Λόγω για τα ταξίδια, δηλαδή θες να πηγαίνεις ταξίδια, ας πούμε, θα θέλεις. Και βαριέμαι πολύ να κάνω ταξίδια την ώρα αυτή πάντα. Ναι. Βαριέμαι πάρα πολύ. Τα λεωφορεία. Τις αποστάσεις. Αλλά και θα ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε, τώρα να έκανα έτσι και να ήμουν Ταϊλάνδη. Oh. Μετά να γυρνώ στο σπίτι μου το βράδυ όμως να κοιμηθώ. Αυτή η δύναμη θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο, ωραίο. Εγώ να ήμουν αόρατος. Να ήσουν αόρατος. Για να παρακολουθείς τι συμβαίνει γενικά και να μην σε βλέπει κανένας. Για να... ή να μην ασχολείται κανείς μαζί σου. Για να είμαι ήσυχος, ναι. Για να είσαι ήσυχος. Είσαι από τη φύση σου ήσυχος, μάλλον. Ναι. Είναι. Έτσι είναι, ναι, είναι. Έτσι είναι, ναι, και ναι, στην παρέα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εσύ. Να ήμουν τόσος. Τόσος. Γιατί αλλάζουν οι αναλογίες, ρε παιδί μου. Οπότε θα μπορούσα να βολευτώ ακόμα και σε ένα ράφι. Και δεν ξέρω κανένας. Ναι, και επίσης δεν θα χρειαζόταν να ασχολούμαι με τίποτα. Ούτε για σπίτια, ούτε για φαγητό. Κοίτα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Ναι, το ξέρω. Το φαντάζομαι αυτό από μικρό παιδί. Α! Ναι, αυτό είναι όνειρο ζωής, δεν είναι τώρα. Να το κάνετε παράσταση. Να ήμουν τόσος. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο, νομίζω. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ακριβό το σκηνικό, βέβαια. Ναι. Ναι, όντως. Ναι, και θα χρειαζόμασταν και μεγάλη σκηνή. Και μεγάλη σκηνή. Μόνο στην εθνική λυρική σκηνή θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Αν καταφέρουμε και πετύχουμε τόσο πια ως καλλιτέχνες. Ως ομάδα. Ναι, ως ομάδα-ομάδα. Ως ομάδα-ομάδα. Ωραίο. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο, λοιπόν, είναι... Η εθνική λυρική σκηνή. Η εθνική λυρική σκηνή. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα συνεχίσω, αλλά θα το πάω αλλιώς τώρα, για να ξέρετε. Το πιο αστείο σχόλιο που μου έχουν κάνει μετά το τέλος μιας παράστασης ή το πιο αστείο σχόλιο που σας έχουν κάνει ενδεχομένως στο social media, γιατί μπορεί να σας έχουν δει σε κάποια παράσταση και μετά να σας έχουν στείλει μήνυμα. Από ποιο να ξεκινήσω. Γελάς. Θα ξεκινήσω από σένα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αστείο σχόλιο, αλλά είναι περίεργο σχόλιο κάθε φορά. Όταν το ακούς αυτό το σχόλιο, λες, οκ, κάτι δεν πάει καλά. Ωραία. Είσαι πάρα πολύ όμορφος. καλά, είσαι πανέμορφος πάνω στη σκηνή. Λέω, οκ, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και μετά στην περίπτωση σου, μάλλον δεν τα λέω καλά. Θα πάω να κουρνιάσω στο σπίτι μου και θα κλάψω σε εμβριακή στάση. Αυτό θα κάνω. Σε εμβριακή στάση κάτω του ντουζ, έτσι. Οκ, εσένα. Σχόλιο δεν μου έρχεται, μπορώ να πω αστείο σκηνικό, κάπως. Στο Μονόκερο πέρσι, στη δεύτερη μας παράσταση, ήμασταν και οι τρεις κάπως έτσι αρκετά αγχωμένοι και ήρθε μια πολύ καλή μας φίλη, η Γρηγορία Μεθενίτη, και μας έκανε και ένα ζέσταμα πριν. Η οποία Γρηγορία κάνει πολύ γυμναστική. Μας έκανε ένα ζέσταμα που για αυτή ήταν όντως ζέσταμα, αλλά εμείς μας έπεσε η πίεση. Ήμασταν μετά χάλια, πίναμε πορτοκαλάδες μέχρι να βγούμε. Έλα, σταμάτα. Τρέμαντα πόδια μας. Αποκλείεται. Για τη Γρηγορία είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όντως ζέσταμα για τη Γρηγορία. Για μας ήταν. Πώς είχαμε να κάνουμε τόσο γυμναστική. Αυτό το ζέσταμα. Τίποτα, μισή ώρα. Ναι. Ήτανε μισή ώρα. Ο Δίνης. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Okay. Μάλιστα. Να είναι καλά το κορίτσι. Να είναι καλά. Να είσαι καλά, Γρηγορία Μεθενίτη. Να είσαι καλά, Γρηγορία Μεθενίτη. Να είσαι καλά. Γυμνάστρια. Όχι, ηθοποιός, αλλά μάλλον... Αγαπάει... Ασχολείται πολύ. Μάλιστα. Και... Okay. Δεν έχω
θυμηθεί κάτι. Δεν έχει θυμηθεί κάτι. Και δεν πέρασα όλο αυτό το χρόνο σκεπτόμενος. Δεν θέλω να ακούσω τι λέγανε. Πρόσεχα τι, μιλούσαμε για την Κιάρολου που μιλούσαμε. Οκ, okay, το ακούω το δεν έχει σκεφτεί κάτι. Θα το προσπεράσω και θα πάω στο αν ξεχάσω τα λόγια μου πάνω στη σκηνή. Τι γίνεται. Θα ξεκινήσω από σένα. Εμένα αυτό το ενδεχόμενο κάθε αυτό δεν με αγχώνει τόσο όσο το να μην νιώθω συνδεδεμένος με το συμπαίκτη. Με τα παιδιά, ας πούμε, ξέρω ότι ό,τι και να γίνει, θα γίνει κάπως. Αλλιοσυμπληρώνεστε κάπως. Ναι. Αν σου συμβεί όμως, αν σου τύχει. Μου είχε τύχει μία φορά και που ήμουνα σε μία παράσταση της Εκατερίνης Παπαγεωργίου και είχα ένα μονόλογο, ήμουν αφηγητής, οπότε εκεί δεν υπήρχε ο συμπαίκτης, καλή ώρα. Και επειδή έλεγα σε αυτό το σημείο μια ιστορική ημερομηνία και έπαθα σεντόνι που λέμε, δεν μπορούσα να πω κάτι το άλλο. Το σεντόνι είναι τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, είναι ένα μαϊμουδάκι που παίζει τύμπανα στο κεφάλι σου. Και μένω έτσι και κάνω αυτό γιατί με έπιασε πάρα πολύ άγχος και αυθόρμητα έπιασε την καρδιά μου και ήταν ο πατέρας μου στο κοινό και ήταν έτοιμος να σηκωθεί και τον παίρνει το μάτι μου έτσι και αρχίζω και λέω παραπέρα άσχετα πράγματα που έλεγα πιο κάτω και μετά το θυμήθηκα το και το βρήκα. Και το βρήκα στα πίσω. Ναι. Ναι, είναι καλά ο μπαμπάς σου. Όλο και όλο για να μην σηκωθεί πάνω. Ναι, ναι, λέω τώρα κρίμα είναι. Κρίμα ο άνθρωπος. Αγόρι μου. Εσένα σου έχει συμβεί ποτέ. Σεντόνι, σεντόνι όχι. Πέρτα. Αλλά. Το σκέφτομαι όλη ώρα. Και εγώ κουβέρτα. Το είπα κι εγώ. Αλλά μου έχει τύχει να ξεχάσω τύπου μία-δύο φράσεις και σε παράσταση που ήταν ποιητικός ο λόγος. Οπότε δεν γινόταν τώρα να πεις κι άλλα. Αλλά επειδή μπαίνει το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα, είπα άλλα και είπα άλλα μέσα στο ρυθμό. Οπότε έγινε. Αλλά μέσα μου ήταν έντονο αυτό που βίωσα πάρα πολύ. Το καταλαβαίνουμε. Αν δεν κατέβεις κάτω μετά και έχει τελειώσει παράσταση και έχει συμβεί αυτό το μικρό σκηνικό περιστατικό, θα το συζητήσετε με τους, με τους συμπαίκτες ή σαν να μην έγινε, ας πούμε. Θα πρέπει να είναι πολύ grande για να το έχουν πάρει και είδηση. Ναι. Όπως αυτό που έχεις πάθει εσύ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ grande. Πολύ grande. Όχι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ grande αυτό το πράγμα. Γιατί εκείνη τη μέρα εγώ δεν ήμουν καλά. Κάπως προσπαθούσα να πω μια τάκα και ήξερα ότι θα κάνω σαρδάμ. Δηλαδή δεν προλάβαινα, δεν άφηνα τον εαυτό μου καν να κάνω το σαρδάμ. Ήξερα ότι θα κάνω σαρδάμ. Είναι σε αυτό που όταν πέφτεις που λες πέφτω και πέφτεις σε αργή κίνηση. Το ξέρω ότι πέφτω. Ναι, ναι, ναι. Okay. Είναι σαν να τραβούσα χειρόφρενο και να το ξανά πένα από την αρχή τη φράση. Ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Κάποια στιγμή τέλειωσε φθαρσός, λέω δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν πω τη φράση. Το κοινό γελούσε και εγώ άρχισα να. Κομμωδία. Κομμωδία. Mm-hmm. Και άρχισα να αυτοσχεδιάζω με το ότι ξέχασα τα λόγια μου και κάπως κολούσε γιατί εγώ ήμουν ένας συγγραφέας σε πάλι παράσταση της Εκατερίνης Παπαγεωργίου και εγώ. Όπου εγώ ήμουν συγγραφέας και η συμπαίκτρια ήταν μια ηθοποιός. Οπότε υπήρχε και μια κόντρα μεταξύ μας. Αφού έχει τελειώσει όλο αυτό και το κοινό γελάει, χειροκροτάει, γιατί όλο αυτό το διαχειριστήκαμε πραγματικά σαν να μην μας νοιάζει. Mm-hmm. Στο τέλος της ευχόμουν να πάθει σεντόνι και να πάθει πάπλωμα. Να της έρθει πάπλωμα στη σκέψη, να μην θυμάται τίποτα. Ωραία! Ναι, ναι, ναι. Να το έφτιασε στο συμπαίκτη σου την ώρα της παράστασης. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είμαι καλός συνάδελφος. Πολύ, πολύ. Φαντάζομαι ότι θέλει να ξαναπαίξει μαζί σου, όχι. Θέλει, α, θέλει, ε. Ναι. Εντάξει. Το έφερες μάλλον στην πορεία μέχρι να. Καταφερτζής. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Τελευταία φράση βασικά. Δεν θα έκανα για 1 εκατομμύριο ευρώ ούτε. Μπορείς να πεις ότι θα έκανα τα πάντα. Για 1 εκατομμύριο. Τι δεν θα έκανα για 1 εκατομμύριο ευρώ. Καλά, πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω. Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου έρχεται, τώρα έχω πάθει σεντόνι. Ωραία. Με το μαϊμουδάκι. Τι, να σκοτώσεις, ας πούμε. Α, μπορεί και να σκότωνε. Αυτά τα προφανή. Ναι. Πας και στα προφανή. Καλά, εντάξει, μην το λες. Για 1 εκατομμύριο. Για 1 εκατομμύριο. Είναι. Εκατομμύριο.
φαντάζομαι κάποια από όλα αυτά τα προφανή που. Να... Ναι, ναι. Αυτά τα κακά πράγματα. Αυτά τα κακά τα πράγματα. Ναι, όλα τα κακά πράγματα δεν θα δεν τα έκανες. Δεν θα τα έκανες. Ντάφνη. Κι εγώ σε αυτή τη ζώνη είμαι, νομίζω. Οκ. Okay. Ούτε θα να σκότενο, τίποτα. Αυτό όλα τα κακά κι εγώ, όχι. Όλα τα κακά. Έξω από εδώ. Ναι, αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα ένα εκατομμύριο είναι λίγα. Αστείευομαι, εντάξει. Αν ανέβει λίγο το budget. Άμα δεν ξέρω, και να συζητήσουμε λιγάκι. Μπορεί να το εντάξουμε σαν ρόλο να το πάρει. Να το πάρει σαν ρόλο. Θα κάνω τώρα ότι για δύο ώρες θα είμαι ένας δολοφόνος. Ένας ψυχρός δολοφόνος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Οκ. Μια χαρά. Ίσως στο ρόλο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εύχομαι να τελειώσει η παράσταση με το καλό και μετά να περιοδεύσετε κιόλας. Να πάτε μια Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Το έχουμε στα Σκαριά. Το έχετε στα Σκαριά. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ αν το έχετε στα Σκαριά και επίσης και στα επόμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή εδώ και, και η δική μας για εσάς. Σας περιμένουμε. Στο θέατρο Επικολωνό, 10 Μαΐου είναι η πρεμιέρα. Από εκεί και έπειτα διάσπαρτες ημερομηνίες μέσα στον Μάιο που μπορείτε να τα βρείτε όλα μέσα από το more.com που εκεί φυσικά προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας. Μια κωμωδία. Μια κωμωδία που έτσι και λίγο το τρέιλερ άμα δείτε είμαι σίγουρη ότι θα προσελκύσει για να πάτε. Αυτά από εμάς. Άμα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, τι πρώτο του μηνός έχουμε σήμερα, Τετάρτη, για αύριο. Αύριο έχουμε, δεν είμαι πολύ σίγουρη, τέλος πάντων. Καλό Πάσχα σε κάθε περίπτωση. Και έρχεται ο Γιάννης αμέσως τώρα, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη, ξέρετε πολύ καλά, προκοπή δεν κάνει. Να, το σορβάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ας κάνουμε το στην υγειά μας με την Κατίνα. Να πω αυτό που μου αρέσει το καινούριο. Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες. Άδειο σταγόνες βροχής και άλλες τέτοιες. Ήδη καπνιστού. Ήδη καπνίστηκα κιόλας, ήδη καπνιστού. Και welcome back here, αγαπημένα μου παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη που γίνεται mad. Γιατί ο Γιάννης γίνεται mad, πια διαλυμένος, γονατισμένος. Δεν αντέχω άλλο τη ζωή αυτή. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Το μαλλί μου σας αρέσει. Το έχω περάσει 10 πάσες. Είμαι. Ποιος είπε όχι. Ποιος είπε όχι να διαλυθεί. Η αμμουδιά είπε όχι. Θα σε διαλύσω. Λοιπόν, ας μιλήσουμε σήμερα για εμένα, για ακόμα μια φορά, καθ' όλη αυτή την αφορική εκπομπή. Ας μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζεβουζέ, κάποιο ερωτικό ιδίλιο, μόνο και μόνο για να ξεπεράσουν το πρώην τους. Ποια είναι η απορία. Το ζεβουζέ, τι είναι το ζεβουζέ. 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 Διάφορα χορευτικά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, μόνο και μόνο για να ξεπεράσουν κάποιον πρώην. Και εγώ θα δικαιολογήσω τα άτομα αυτά. Θα τα δικαιολογήσω, τα συναισθάνομαι. Έχει κάποια χειροκροτήματα σιωπηλά από πίσω συμβαίνουν. Διότι έχω μπλέξει εγώ με ένα γαϊδούρι ξεσαμάρωτο. Με ένα μοσχάρι μοσχαρένιο. Πάντα δηλαδή αυτό συμβαίνει. Με πληγώνει. Ανεπανόρθωτα. Με πάτωμα. Μαντήλα μαρινέλα λεξεπέτρα. Θρηνώ. Ζωτραβιέμαι. Και μετά κάτι πρέπει να γίνει στη δική μου τη ζωή για να ξεχαστώ. Να αρχίσω γυμναστήριο. Είμαι ήδη πολύ γυμναστηριακός, δεν πάει πια άλλο. Να αρχίσω πλέξιμο, δεν είμαι 85 ετών. Πρέπει λοιπόν να βρω έναν άνθρωπο ώστε να διοχετεύσω το συναίσθημα που μου λείπει την προκειμένη φάση, έτσι, δηλαδή όλο αυτό το πλήγωμα που νιώθω, για να προχωρήσω μπροστά. Να πάω, ας πούμε, με τη δάδα. Χέρι-χέρι με τον καρατζαφέρι. Άμα κάτσω μόνος μου, είτε κλαίω. Γιατί πρόσεξε τώρα να δεις τι συμβαίνει. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Έρχεται ένα γαϊδούρι, σε πληγώνει, μετά γίνεσαι εσύ το γαϊδούρι που πληγώνεις και γινόμαστε όλοι μια φάρμα. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Οπότε θέλω μια κατανόηση. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε στα φιόρδια. Σουηδία δεν είμαστε. Εδώ είμαστε Βαλκάνια. Και τη βλακεία μας θα κάνουμε, τι γαϊδούρια θα γίνουμε. Σωστό είναι, όχι. Θα συνεχίσουμε, ναι. Πάρα πολύ ωραίο κοινωνικό μήνυμα. Δεν σου τη βλέπει την εκπομπή, πιστεύετε. Όχι. Αν την έβλεπε εδώ, θα μου πει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Θέλω air condition, οπότε σε αφήνω και σε φιλώ. Αντίο.